ειδός ότι εξέστρατε ότι ούτως και μαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Μανθανέτο δε ημέτρη καλών έργων προείσταστε, είστες αναγκαίας κρίνιον. Ή να μειώσει να καρπεί. Αλληλούια, 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 σοφία, ορθία, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνευματί σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξαση Κύριε, δόξαση. Είπεν ο Κύριος τους εαυτού μαθητές. Ημίσεστε το άλλα στην γη σε αν το άλλα μορανθή εν τίνη αληστήσετε. Ισού δεν ισχύει έτοιμη πληθυν έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημίσεστε το φως του κόσμου, μου δύνατε πόλεις κρυβήν επανόρους κειμένη ουδε και ουσι λίχνων, και τη θέαση να πτων υπό των μόδιων και λάμπη πάση της εντοικίων. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Μην νομίζετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας, που κύλθον καταλύσε. Αναπληρώσε. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους, καλή δύναμη σε όλους. Υπάρχει έτσι μια συναισθηματική φόρτιση. Βοήθησε λίγο και ο Παπαγιώργης, ο παλιός μου καθηγητής, που πάντα το συμβολευόμουν σε πολλά πράγματα. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνεργάτες, συμπολίτησες και συμπολίτες που είσαστε εδώ, ήρθε ξανά η ώρα. Ήρθε η ώρα της συνέχισης και ολοκλήρωσης της αλλαγής στα δημοτικά μας πράγματα. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, εγώ και οι συνεργάτες μου, για τη στήριξη και τη συμμετοχή σας. Φίλες και φίλοι, οι καιροί, το ξέρετε κι εσείς, το ξέρουμε όλοι, το ζούμε, είναι δύσκολοι. Το αναπτυξιακό έλλειμμα και στη χώρα μας, και στο Δήμο μας, και στην Κρήτη μας, εξακολουθεί να υπάρχει και να είναι μεγάλο. Αφού κραστήκαμε εσάς, τους συμπολίτες μας, και πήραμε τη μεγάλη και υπεύθυνη απόφαση να ζητήσουμε από όλους τους δημότες του Δήμου Σιτίας, του μεγαλωμένου πλέον Δήμου Σιτίας, με τη δημιουργία της νέας δημοτικής ενότητας, της ανάληψης που περιλαμβάνει τα τέσσερα χωριά του πρώην Δήμου Μακρυγιαλού, Χρυσοπηγή, Περβολάκια, Λιθίνες και Πεύκη. Από όλους εσάς λοιπόν ζητάμε τη στήριξη για να συνεχίσουμε αυτό που μαζί ξεκινήσαμε, για να αλλάξουμε τον τρόπο διοίκησης και με ήθος και αξιοπρέπεια, με γνώση και εμπειρία, με πολλή δουλειά, αλλά και με συνεργασία μαζί σας, να κάνουμε πράξη το όραμά μας, το οποίο παραμένει διαχρονικό και είναι Δήμος Σιτίας, ένας νέος, ισχυρός, αναπτυγμένος, δημοκρατικός και πρωτοπόρος. Ένα Δήμο ανοιχτό σε όλους, όπου ο Δημότης θα έρχεται χωρίς δισταγμούς και φόβους για τα θέματα που τον απασχολούν. Και απαντάμε σε αυτούς που μας ειρωνεύονται. Ναι, με χαμόγελο θα συνεχίσουμε να δεχόμαστε όλους τους συμπολίτες μας. Όχι με δυστυμία και απέχθεια, γιατί είναι συνεργάτες μας, ο κάθε Δημότης. Συνεχίζουν να μας κατηγορούν ότι μοιράζουμε χαμόγελα σε πολιτικούς, σε φίλους, μα όμως το χαμόγελό μας τους απαντάμε είναι γνήσιο και αληθινό, γιατί είναι η έκφραση της ποιότητας της ψυχής μας.
άλλοι προσποιούνται τα σαρδόνια χαμόγελα και κρύβουν τον πραγματικό τους εαυτό, τα πραγματικά τους αισθήματα και συναισθήματα διψασμένοι για κατάκτηση εξουσίας. Άλλοι είναι εκείνοι που προσποιούνται αγάπες και λουλούδια για να κερδίσουν τη συνύπαρξή τους μαζί σας, διψασμένοι για εξουσία. Άλλοι είναι εκείνοι που δεν εκτιμούν ήθος και εργατικότητα, ευσυνειδησία και υπευθυνότητα στην άσκηση των καθηκόντων τους, αλλά βάζουν πάνω απ' όλα εφήμερες σχέσεις, φιλίες, κοντόφθαλμες, κομματικές λογικές. Εμείς αυτό που υπεύθυνα σας λέμε είναι ότι είμαστε γνήσιοι, αγνοί, αληθινοί, χωρίς μεγάλα λόγια, με αρχές, αξίες, στόχους, όραμα και πρόγραμμα και όλοι μαζί, εσείς και εμείς, με τη στήριξη όλων και τη διαρκή συνεργασία όλων, με την εμπειρία και γνώση που διαθέτουμε, με τη διάθεση για δουλειά και πάνω απ' όλα με την αγάπη που νιώθουμε για τον τόπο μας, τη στεία και τα χωριά της, θα δώσουμε τη μάχη για να υλοποιήσουμε το νέο πρόγραμμά μας. Για ένα ισχυρό, αναπτυγμένο, δημοκρατικό και πρωτοπόρο Δήμο Σιτίας. Φίλες και φίλοι, η διαδρομή μου στα κοινά είναι μια διαδρομή που χαρακτηρίζεται από μια λέξη, προσφορά. Υπήρξα πρόεδρος των καθηγητών στον Ομό Λασιθίου. Υπήρξα διοικητικός προϊστάμενος στο ΤΕΗ της Σιτίας. Θήτευσα επί μακρόν στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου σαν πρόεδρος του Ομαρχιακού Συμβουλίου και σαν αντινομάρχης. Πιστεύω ότι σε όλες αυτές τις θέσεις τίμησα αυτούς που με την ψήφο τους με τοποθέτησαν. Αυτή την πορεία ζητάω να κρίνετε και να την κρίνετε αυστηρά και μετά να πάρετε, αγαπητοί δημότες, τις αποφάσεις σας. Συμπολίτησες και συμπολίτες, το πρόγραμμά μας είναι ένα πρόγραμμα αρχών και εγώ και συνεργάτες μου αυτές τις αρχές υπηρετούμε. Είμαστε ικανοί, δημιουργικοί, ακέραιοι και εργατικοί, υπεύθυνοι και με όραμα. Μας ενώνει η αγάπη για τον τόπο μας και με ήθος, συνέπεια, συνεργασία και δημοκρατικότητα, αυτοσεβασμό και αλληλοσεβασμό θα κάνουμε πράξη το όραμά μας που δεν είναι άλλο παρά για ένα νέο, ισχυρό, αναπτυγμένο, δημοκρατικό και πρωτοπόρο Δήμο Σιτίας. Γι' αυτό και καθημερινά πληθαίνουν αυτοί που συμπορεύονται και συμπαρατάσσονται μαζί μας. Χωρίς εκβιασμούς, χωρίς υποσχέσεις, χωρίς ρουσφετολογικά έργα. Εμείς σε αυτά αντιτάσσουμε τις αρχές μας, το ήθος μας και τη δημοκρατικότητά μας. Ο συνδυασμός μας διαθέτει στελέχη έμπειρα και ικανά, αλλά και νέους με αρχές, στόχους, όραμα και αγάπη για αυτόν τον τόπο. Αυτή η συνύπαρξη παλιών και νέων είναι ό,τι καλύτερο για δημιουργία και πρόοδο. Φίλες και φίλοι, οι επόμενες μέρες είναι μέρες δουλειάς. Πρέπει να ενημερώσουμε όλους τους συμπολίτες μας για το πρόγραμμά μας, για τους στόχους και τα οράματά μας. Με δημοκρατικό ήθος και αξιοπρέπεια να ζητήσουμε να μας στηρίξουν. Να στηρίξουν το πρόγραμμά μας, που είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στηρίζεται στις βάσεις που βάλαμε την προηγούμενη τριετία. Ένα πρόγραμμα το οποίο για πρώτη φορά έδωσε όθηση στον τόπο, έδωσε εξωστρέφεια στο Δήμο Σιτίας. Ένα πρόγραμμα το οποίο χαρακτηρίζεται για παρεμβάσεις στον πρωτογενή τομέα, πρωτοφανής για τα δεδομένα του Δήμου μας. 1.200.000 αρδευτικά έργα και είχαμε χθες μια νέα ένταξη πάλι για αρδευτικά έργα 500.000 ευρώ. Προχωρούμε τα ενταγμένα ήδη έργα που αφορούν τη λιμνοδεξαμενή των Λιθινών και τη μελέτη της λιμνοδεξαμενής στις Χοκλακές. Και βέβαια περιμένουμε και από τη ΔΕΗ την ολοκλήρωση της μελέτης για τη λιμνοδεξαμενή της Ζάκρου. Στον τουρισμό, για πρώτη φορά δημιουργήθηκε Επιτροπή Τουριστικής Προβολής. Για πρώτη φορά το όνομα της Σιτίας ταξίδεψε σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες της Ευρώπης και τη Μόσχα. Για πρώτη φορά η Σιτία μπήκε στον τουριστικό χάρτη. Για πρώτη φορά σε τουριστικά περιοδικά μπήκε ο προορισμός αεροδρόμιο Σιτίας. Όλα αυτά ανοίγουν νέες προοπτικές. Δίνουν νέα δεδομένα για τον τόπο μας.
Πάνω σε αυτά θα στηριχτούμε, αυτά θα κεφαλοποιήσουμε για το μέλλον μας. Για πρώτη φορά σε ένα Δήμο, σαν το Δήμο Σιτίας, γίνονται έργα, ήδη έχουν εκτελεστεί κάποια, άλλα είναι στη φάση της ολοκλήρωσης, τα οποία υπερβαίνουν τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Έργα που έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, βιολογικοί καθαρισμοί, έργα τα οποία έχουν σχέση με την τουριστική προβολή, με την προβολή των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην περιοχή μας. Προετοιμάζουμε το φάκελο για να χαρακτηριστεί το φυσικό πάρκο της Σιτίας Γεωπάρκο. Έχουμε δημιουργήσει τις υποδομές. Προετοιμάζουμε τη μελέτη για να δημιουργήσουμε καταδυτικό πάρκο στον κόλπο της Σιτίας. Όλα αυτά είναι λέξεις και δράσεις που για πρώτη φορά συμβήκανε στο Δήμο μας. Πάνω σε αυτά θα στηριχτούμε και για τα επόμενα 5 χρόνια. Πάνω σε αυτά θα δημιουργήσουμε το καινούριο, για να μπορέσει ο Δήμος μας να φύγει από αυτό το τέλμα. Θα δημιουργήσουμε εκείνο που μας λείπει, ένα θετικό αναπτυξιακό περιβάλλον. Θέλουμε επενδύσεις. Θέλουμε επενδύσεις με μια λογική αειφορίας, που να μην καταστρέφουν το περιβάλλον, που να διαχέουν το οικονομικό όφελος σε όλη την κοινωνία. Θα επιμείνουμε σε αυτό, παρά το γεγονός ότι κάποιοι άλλοι χαρακτηρίζουν αυτές τις επενδύσεις που εμείς στηρίζουμε φαραωνικές και εκτός πραγματικότητας για την περιοχή μας. Εμείς έχουμε άλλη λογική. Η ανεργία δεν χτυπιέται παρά μόνο με επενδύσεις. Πρέπει λοιπόν να πείσουμε τους συμπολίτες μας ότι επιβραβεύοντας αυτούς που προσπαθούν να τους εξαπατήσουν και να υποκλέψουν την ψήφο τους, στιγματίζουν τη δημοκρατία και ζημιώνουν τον τόπο. Οι άρχοντες πρέπει να είναι ηθικοί και ενάρετοι και να μην αποπροσανατολίζουν τους πολίτες. Η συνεργασία και η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη, και εσάς και όλων των συμπολιτών μας. Όλοι ενωμένοι θα προχωρήσουμε. Όλοι μαζί θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας. Ας αφήσουμε πίσω τις τριβές του παρελθόντος, τις υπερβολές του άκρατου κομματισμού, τους αποκλεισμούς, τις προσωπικές στοχεύσεις, την εσωστρέφεια. Ας αναλάβουμε όλοι μαζί τη μεγάλη ευθύνη της αναγέννησης του τόπου μας, να δουλέψουμε για να ανακτήσουμε τις χαμένες ευκαιρίες, ας επενδύσουμε στην κοινή προσπάθεια, χωρίς μεγάλα λόγια, αλλά με πρόγραμμα και σχέδιο, δουλειά και μεράκι, σεβασμό στον πολίτη και τα προβλήματά του. Ας παρακινήσουμε όσους έχουν τη θεσμική συνευθύνη για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, θέτοντας και υλοποιούντας τους στόχους για την επόμενη κρίσιμη δεκαετία. Εάν χάσουμε την επόμενη δεκαετία, το μέλλον της περιοχής μας θα είναι ζωφερό. Δικαιούμαστε ένα καλύτερο μέλλον. Φίλες και φίλοι, η δική μας παρέμβαση φιλοδοξεί να ενώσει τις δυνάμεις της κοινωνίας. Ανοίγουμε μια μεγάλη αγκαλιά. Στηριζόμαστε στο κόμμα που λέγεται Κοινωνία των Πολιτών. Αυτή είναι η δύναμή μας. Εκεί στηριχτήκαμε την προηγούμενη τριετία, εκεί θα στηριχτούμε και τώρα. Το εμείς δεν θα συμπεριλάβει ολίγους και εκλεκτούς, αλλά όλους εσάς, όλους τους δημότες του Δήμου μας, όλοι αυτοί θα είναι συμμέτοχοι στην κοινή προσπάθεια για ένα Δήμο οραμάτων και στόχων, για ισόρροπη ανάπτυξη στην πόλη και στα διαμερίσματά μας. Ένα Δήμο που θα λειτουργεί με γνώμονα το σεβασμό στον πολίτη, στον άνθρωπο, στη νέα γενιά. Που θα έχει στις προτεραιότητές του την υγεία, την πρόνοια, την παιδεία, τον αθλητισμό. Που θα προστατεύει το περιβάλλον, την παράδοση και τις αξίες της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Που θα στηρίζει τις επιχειρηματικές και τουριστικές δράσεις και θα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Που θα προστατεύει και θα στηρίζει το αγροτικό εισόδημα. Που θα αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, που θα κερδίσει μια ισχυρή θέση στην Κρήτη και θα παίξει σημαντικό ρόλο στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Για ένα Δήμο πρωτοπόρο που ανοίγει νέους δρόμους. Για ένα ισχυρό Δήμο που δεν θα αγνοείται ούτε θα παρακάμπτεται στη λήψη αποφάσεων που τον αφορούν. Το έχουμε απεδείξει την τριετία. Ποτέ δεν παρακαμφθήκαμε σε κάτι το οποίο μας αφορούσε. Ας ενισχύσουμε λοιπόν την ελπιδοφόρα προοπτική που φέρει για το Δήμο Σιτίας ο συνδυασμός μας.
Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω, μια που το έχω διαπιστώσει, ότι υπάρχει μια μερίδα συμπολιτών μας που είναι διστακτική να εκφράσουν τη γνώμη τους από φόβο ίσως. Είμαστε πλειοψηφία, να είσαστε σίγουροι. Να μην φοβούνται λοιπόν αυτοί οι συμπολίτες μας. Να εξωτερικεύουν την άποψή τους, να δηλώνουν με παρησία τη στήριξή τους στο συνδυασμό μας. Θεωρώ ότι έτσι πρέπει να λειτουργεί ο καθένας μας. Και να μην ξεχνάμε, μαζί με τις δημοτικές έχουμε και περιφερειακές εκλογές. Δεν πρέπει ούτε ένας ψήφος από το Δήμο Σιτίας να φύγει σε υποψηφίους εκτός του Δήμου μας. Χρειαζόμαστε και στην περιφέρεια δυνατή φωνή, δυνατή στιακή φωνή. Θέλουμε τη φωνή της Σιτίας να είναι δυνατή στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο θα συγκροτηθεί από τις επόμενες εκλογές. Ελάτε λοιπόν όλοι μαζί, ενωμένοι, δυνατοί να δώσουμε τον καλό αγώνα. Η νίκη θα είναι δική μας, επαγρύπνηση και καλό αγώνα. Ή να είστε σίγουροι ότι θα νικήσουμε. Θα ήθελα τώρα να παρουσιάσω το συνδυασμό μας, να γνωριστούμε μεταξύ μας όσοι δεν έχετε γνωριστεί και να δώσουμε το μήνυμα το οποίο πρέπει να φύγει σήμερα. Όλοι ενωμένοι πάμε μπροστά. Ξεκινάμε από τη Δημοτική Ενότητα, τη νέα Δημοτική Ενότητα Ανάληψης που περιλαμβάνει τις 4 τοπικές κοινότητες του πρώην Δήμου Μακρυγιαλού. Καζινιεράκης Παύλος του Ιορδάνη, πούντος. Να έρθετε εδώ να τις βλέπουμε. Δεν είστε ακόμη. Πού τον αγωνιστής στις προηγούμενες εκλογές, πρώην πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Λιθινών και ένας από τους αγωνιστές που δώσανε τη μάχη στο ψηφοδέλτιο που είχε επικεφαλής το Λατζανάκι τον Νίκο. Χριστοδουλάκης Παύλος. Οι τρεις υποψήφοι μας στη Δημοτική Ενότητα Ανάληψης. Δημοτική Ενότητα Ιτάνου. Κουνελάκη Ειρήνη του Ιωάννη. Φωτοραδάκης Μανώλης του Νικολάου. Χατζινάκης Γιάννης του Μιχαήλ. Χαμηλάκης Γιώργος. Από τη Ζάκρα. Εκλογική περιφέρεια, Δημοτική Ενότητα δηλαδή, Λεύκης. Δρακάκης Γιάννης του Εμμανουήλ. Πετρουλάκης Θεόδωρος. Κλουβεράκη Άννα. Πού είναι η Άννα? Η Άννα, κάπου γιο είναι. Όταν έρθει, να έρθει. Συνεχίζουμε με τη Δημοτική Ενότητα Σιτίας. Αλέξη Αντωνακάκη Καλλιόπη. Την έχετε απολαύσει σε πολλές παραστάσεις. Αντωνιδάκης Μιχάλης. Αυγουστινάκης Γιάννης. Αχλαδιανάκης Γιώργος. Κάποιοι έχουν οικογενειακά προβλήματα αυτές τις μέρες και ίσως έρθουν αργότερα. Ο Αχλαδιανάκης δίνει η κόρη του, να της ευχηθούμε καλή επιτυχία και τη μεταφέρει πάνω κάτω στα φροντιστήρια. Βοβατζάκης Βασίλειος. Δασκαλάκης Μανώλης. Ο Δασκαλάκης Μανώλης λείπει σε ένα γάμο στα Χανιά. Χειροκροτήστε τον.
25 Φάνης. Ο Φάνης είναι στην Αθήνα για επαγγελματικούς λόγους. Κακουράκης Γιάννης. Πού τον είναι. Καλαποδάκης Γιάννης. Έχει... Δεν κατάφερε να έρθει για οικογενειακούς λόγους. Καναβάκης Γιάννης. Καραβελάκη Βάσο. Βασιλεία. Αυτή είναι την μικρούλα μας. Κατσαράκης Γιάννης. Κατσικαλάκη Εκατερίνη. Κοζηράκης Νίκος, λείπει στο Ηράκλειο, μπορεί να προλάβει να έρθει. Δεν προλάβει. Λεβεντέρης Χαράλαμπος. Πού τον είναι. Λεβεντέρης. Πού είσαι. Λογκάκης Κωστής. Λογκάκης Νίκος. Μαθιουδάκης Θοδωρής. Κάπου γύριζε, πού τον είναι. Μουτάκης Αντρέας. Αύριο το πρωί έρχεται από την Αθήνα. Πήγε να δει την κοπελιά του. Έχει διακοπές. Οικονομάκη Στεφανία. Είναι η Φανή, έκανε μια επέμβαση. Στέλνει τους χαιρετισμούς της και της στέλνουμε ευχές και περαστικά. Ρεμπελάκης Νίκος. Σκαρβελάκης Γιάννης. Σολιδάκης Νίκος. Σφενδουράκης Γιάννης. Σφενδυλάκη Νηφικούλα. Τερζής Λεωνίδας. Τσιριγωτάκη Ντορέτα. Τσιριγώτη Ειρήνη. Τσιριγώτη Ειρήνη. Φουρναράκη Ιωάννα Γιάννα. Φιζετάκης Νικόλαος. Συνεχίζουμε με τα ονόματα της Δημοτικής Κοινότητας Ιτίας. Αντριανού Μαρία. Τριθαράκης Βασίλης. Κάπου είναι. Έρχεται. Λάζου Μαρία. Μοζάκης Γιάννης. Λατανάκη Ελένη. Και Τσαντάκης Νίκος. Συνεχίζουμε με τις τοπικές κοινότητες του Δήμου μας. Θα διαβάζω τα ονόματα, θα τους χειροκροτούμε. Δεν είναι όλοι εδώ γιατί έχουν και αγροτικές δουλειές. Όσοι είναι πάντως να έρχονται. Βεδεράκης Γιώργος του Νικολάου. Σταυρακάκης Μιχάλης του Γεωργίου. Σταυρακάκης τον είδε εδώ. Βάφτιση. Τοπική κοινότητα Αγίου Γεωργίου. Παπαδάκης Γιώργος. Και Αξιώτη Ασπασία. Λείπουν και οι δύο εκτός ιδίας. Τοπική κοινότητα Απηδίων. Καβαλαράκης Μιχάλης. Σπυριδάκης Γιάννης. Και Φιλιππάκη Καλλιόπη είναι εργαζόμενη, δουλεύει στο ξενοδοχείο και αυτή την ώρα είναι στη δουλειά της. Τοπική κοινότητα Αρμένων. Ανέμου Σταυρούλα. Ζερβάκης Κωστής. Και Καζαναράκης Αντρέας.
φαίνεται ότι το τυπογραφείο κάτι λείπει, το τυπογραφείο, ναι, το 12, Καταξάκη Βίκη. Το Γενικό Ψηφοδέλτιο του Δήμου Σιτίας. Χίλια συγγνώμη από τη Βίκη. Στους Αρμένους λοιπόν, τοπική κοινότητα Χλαδίων, Νικηφοράκης Νίκος και Ρεμπελάκης Κωστής. Τοπική κοινότητα Έξω Μουλιανών, Δρετάκης Γιώργος και Μαθιουδάκης Μανώλης. Τοπική κοινότητα Ζάκρου, Δασκαλάκη Μαρία και Κερίδης Κώστας, Μαρία μας, Κερίδης και Σεμπερτάκης Νίκος, νεολαία μας. Τοπική κοινότητα Ζήρου, Αγκυναροσταχάκης Νίκος, Βουτυράκης Λευτέρης, Καλογεράκης Γιάννης και Παπαθανασάκη Αλεξάνδρα. Ο Βουτυράκης Λευτέρης και η Παπαθανασάκη Αλεξάνδρα. Τοπική κοινότητα Καρυδίου, Μαρκαντονάκης Πέτρος. Τοπική κοινότητα Κριών, Γαλετάκης Γιώργος και Καναδάκης Φραγκίσκος. Τοπική κοινότητα Λάστρου, Κρυστάλλα Ζωή και Φραγκούλης Κίμωνας. Τοπική κοινότητα Ιθινών, Δελιμπορίδης Αναστάσιος, Λιλιμπάκη Χαρίκλια και Χατζάκης Γιάννης. Τοπική κοινότητα Μαρονιάς, Ζερβός Πολυχρόνης και Πολωνίβης Βασίλης. Τοπική κοινότητα Μέσα Μουλιανών, Βασιλάκης Γιάννης. Και Καλατζάκης Μανώλης. Τοπική κοινότητα Μυρσίνης, Ζερβουδάκης Νίκος και Μακρινάκης Γιώργος. Τοπική κοινότητα Παλεκάστρου, Αγγελετόπουλος Δημήτρης, Ξυπολιτάκης Γιώργος, Παπαδάκης Μανώλης και Τσιμητάκη Μαρία. Τοπική κοινότητα Παπαγιανάδων, Καλούδη Εκατερίνη και Κοτογιαννάκη Στέφανος. Τοπική κοινότητα Περβολακίων, Ζαχαράκης Αντρόνικος, Ροδουσάκη Βασιλεία. Τοπική κοινότητα Πευκών, Κοτογιαννάκη Όλγα, Λατζανάκης Νίκος. Μανουσάκης Νίκος και Μιχελάκης Νίκος. Τοπική κοινότητα Σταυρωμένου, Άνεμος Μιχάλης και Πηδηχτάκης Νίκος. Τοπική κοινότητα Σφάκας, Ζερβάκης Βασίλης, Μιχελάκη Δήμητρα και Τάσιος Γεώργιος. Τοπική κοινότητα Τουρλωτής, Γαλανάκης Μιχάλης. Η νεολαία μας, Παπαντονάκη Δέσποινα, είναι μέσα προηγουμένως, και Τσαγκαράκης Νίκος, είναι μέσα αυτή. Τοπική κοινότητα Χαμεζίου, Χρυσουλάκης Γιάννης. Τοπική κοινότητα Χαντρά, Φραγιαδάκης Νίκος και Χρυσουλάκης Μανώλης. Και τοπική κοινότητα Χρυσοπηγής, Τζοβενάκη Μαρία και Τζιρβελάκη Στέλιος. Κάτσε να βρούμε το πιστοκέφαλο. Πες τα, δεν είναι.
έλα, ωραία, έλα. Τοπική κοινότητα, Ρούσα σε κλεισάς. Σταματάκη Μαρία, Σατανάκης Μανώλη. Τοπική κοινότητα, Σκοπής. Αγλαδιανάκης Κωστής, Βασιλάκης Κωστής.